Κυρία Καφαντάρη, εγώ θα αναθέσω το εξ ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μια δεκαετία κρίσης και περιπέτειας του λαού να φαίνεται ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν εισπράττει και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση πολιτικά να καθοδηγήσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου? Δεν είναι έτσι. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν καθοδηγείται μέσω ποσοστών του τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Προσπαθεί να οργανώσει τον αγώνα του κόσμου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι κατακτήσεις στα δικαιώματα του λαού έχει την υπογραφή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ήταν ποτέ στο 30%. Η οργάνωση των αγώνων του λαού μέσα στα σωματεία, μέσα στο κίνημα, αυτό που λέμε εμείς κίνημα. Άρα η πολιτική του επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι πολύ μεγαλύτερη των ποσοστών του στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα, μην ξεχνάτε το εξής, ότι ακόμα και σήμερα γίνεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ ως η αριστερή δύναμη. Δηλαδή, η συκοφάντηση των αριστερών ριζοσπαστικών ιδεών μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακραία. Δεν το καρποθήκατε όμως, κυρία Καφαντάρη, εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ότι το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη φρασιολογία, έχει μια συγκεκριμένη, ένα όραμα, αν θέλετε, μια τακτική. Ωστόσο δεν εισπράττει ποσοτικά αυτόν τον δυσαρεστημένο κόσμο, ο οποίος μπορεί να είναι πιο κοντά στο ΚΚΕ, πιο κοντά στην αριστερά, αλλά δεν μετουσιώνεται αυτό σε ποσοστά. Προσέξτε να δείτε. Έχουμε σταθεροποιήσει τις δυνάμεις μας με μια μικρή ανωδική τάση. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν είναι σημαντικό για μας. Σας αρκεί? Όχι. Αυτό που θα μας αρκούσε θα ήταν ένας κόσμος με σηκωμένο το κεφάλι, αποφασισμένοι εργαζόμενοι, εργατική τάξη, οι φτωχοί άνθρωποι, αυτοί που καταστρέφονται και καταστράφηκαν και θα καταστρέφονται από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα τελειώσει αυτό, να μπορούν να πούν όχι. Εγώ λέω ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική όλων αυτών των κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ενιαία πολιτική είναι. Αύριο συνεδριάζει το Eurogroup για να θυμίσει στη νέα κυβέρνηση τις δεσμεύσεις. Και οι δεσμεύσεις αυτές είναι επόμενες επιθέσεις στα δικαιώματά μας. Ένα όχι βέβαια πρέπει να έχει και μια αντιπρόταση, σωστά. Τι. Ένα όχι πρέπει να έχει και μια αντιπρόταση. Επομένως η αντιπρόταση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική. Η πρόταση εξουσίας που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε πολύ μεγάλη πόλωση και με ένα κίνημα σε όλη την Ευρώπη πίσω από τις ανάγκες, δηλαδή η οπισθοχώρηση των κινημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι ένα γεγονός. Είμαστε σε αρνητική φάση κινηματική. Το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος πηγαίνει μαζί με την απόφαση του λαού να σηκώσει κεφάλι και να αντισταθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν βλέπει την εργατική τάξη, τον κάθε εργαζόμενο ως ψήφο. Τον βλέπει σαν πρωταγωνιστή της ζωής του. Μάλιστα. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι λένε όλα τα άλλα κόμματα. Γίνε πρωταγωνιστής της ζωής σου. Σήκωσε το κεφάλι, οργανώσου και ξεκίνα οργανωμένο αγώνα, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλός σου δεν είναι αυτό το κόμμα ή το άλλο. Αυτός ο Πρωθυπουργός ή ο άλλος Πρωθυπουργός, αλλά είναι η αληθινή εξουσία που κρύβεται από πίσω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το ίδιο με αυτό που λένε όλα τα άλλα κόμματα. Δεν μας αναθέτουν τη σωτηρία τους, ούτε ζητάμε την ανάθεση για τη σωτηρία. Ναι. Μάλιστα. Ναι, κύριε Καφαντάρη. Εκεί που χρειάζεται το κράτος να σταθεροποιείται, είναι πρόθυμοι όλοι να συμβάλλουν. Μάλιστα. Και βρίσκουν και συνέστηση. Λίγο το κράτος με τη δημόσια διοίκηση τώρα. Όχι, εγώ μιλάω για το κράτος. Και η δημόσια διοίκηση προσαρμόζεται κάθε φορά. Η Ζέφη μίλησε περισσότερο για τη δημόσια διοίκηση. Το καταλαβαίνω. Όμως και η δημόσια διοίκηση προσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες της κάθε περίοδου για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν είναι ανεξάρτητη η δημόσια διοίκηση από το κράτος και τους στόχους του. Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε πολύ έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εξωτερική πολιτική, παράδειγμα, ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική, ανεξάρτητα ποιος θα διαδεχτεί τον ένα πρόεδρο ή τον άλλο. Είναι ολική. Υπάρχουν διαφορές. Η ουσία είναι ίδια. Υπάρχουν διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως η ουσία είναι ίδια. Ότι η διοίκηση εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους του κράτους. Άρα, όταν συνεργάζονται κυβέρνηση, αντιπολίτευση, μικρότερα κόμματα για να σταθεροποιούν το κράτος, αυτό αντανακλάται και στη διοίκηση, εξελίσσοντάς την
κάθε φορά ανάλογα του στόχου του κράτους. Έτσι δεν είναι? Δεν συνδέεται? Μάλιστα. Πρώτα ναι, στην κυρία Καθαντάρη, γιατί είχαμε αφήσει μια ανολοκλήρωτη συζήτηση προηγουμένως και να δώσουμε βεβαίως το λόγο, γιατί είστε και η μοναδική κυρία επίσης ναι, στο πάνελ αυτό, πέραν βεβαίως της Τζίνας. Έχω αυτή τη χαρά. Λοιπόν, ΚΚΕ, είπατε προηγουμένως, νωρίτερα τουλάχιστον όταν μιλούσαμε, ότι αποτελεί μια ευχάριστη νότα το γεγονός ότι καταγράψατε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συντηρητικοποίηση της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων, των μισθωτών, των μικροαγροτών, των ανθρώπων που έχουν πληγεί, που έχουν φτωχύνει. Άρα, ενώ ήταν σε μια πορεία ριζοσπαστικοποίησης, τους έκανε να παραιτηθούν, να απογοητευτούν, να κλειστούν και να αφαιθούν στη μοίρα τους. Τι εννοείται, δηλαδή, ότι λειτουργήσαν μια βαλβίδα εκτόνωσης του ΣΥΡΙΖΑ για τους ανθρώπους? Καλά, αυτό το υποσχόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση, ότι αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Αλλά ξέρετε, το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις που ξεγελάνε τον κόσμο, μέσα σε εισαγωγικά ξεγελάνε, κοροϊδεύουν, πού βασίζονται? Στο ότι οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στα σωματεία τους, δεν έχουν οργανωμένη δράση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε έτσι αφού έγινε κυβέρνηση. Ναι, αλλά πολλές φορές τα σωματεία δεν είναι κομματικά ορμόμενα και γίνονται και εργαλεία πολλών διαφορετικών, αν θέλετε, παρατάξεων. Σας θυμίζω... Κάτι που σπρώχνει μακριά τον κόσμο. Σας θυμίζω ότι για το συνέδριο της ΓΕΣΕ δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη ένταση. Τρία μέρη άλλαξε αυτό το συνέδριο. Πολύ έχει μεγάλη ένταση. Γιατί? Έχει δίκιο. Γιατί όλα τα κόμματα, όλες οι άλλες δυνάμεις οδήγησαν στην απόλυτη νοθεία και στην παρανομία πια την ένωση, που θα έπρεπε να είναι ένωση των εργατών. Φέρανε μέχρι εκπρόσωπο εργοδότη, μεγαλοεργοδότη. Θυμόμαστε και τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει. Καταλαβαίνετε τι μάχη δίνει το ΚΚΕ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο να δημιουργηθεί το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ δεν είναι ΚΚΕ. Είναι Ένωση Συνδικάτων, όμως με ταξική συνείδηση, ξέροντας ποιος είναι ο αντιπαλός τους. Mm-hmm. Όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ενώθηκαν απέναντι στο ΠΑΜΕ. Γιατί? Για να υπογράψουν με το ΣΕΒ τα έσχη που υπογράψανε για τις συλλογικές συμβάσεις, για να μην κουνιέται ο κόσμος από κάτω. Βλέπετε ότι κάνει γεσέ κινητοποίηση και καλά συμμετοχή του κόσμου, είναι αστεία. Ναι, αυτό όμως κάτι σημαίνει. Και σημαίνει για το ότι έχει απογοητεύσει και έχει προδώσει η ηγεσία της ΓΕΣΕ, γιατί μιλάω για την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Έχει προδώσει τους εργαζόμενους. Ναι, κυρία Καθαντάρη, ωραία. Τώρα ναι, τελειώνω. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από αύριο το πρωί θα συνεχίσει να δίνει τεράστιο αγώνα στους χώρους δουλειάς για να επιδράσει στη συνείδηση των εργαζομένων και να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι χωρίς αγώνες ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει καταγράψει νίκες η εργατική τάξη. Μάλιστα. Μάλιστα. Να πάμε πάρα